Γεια χαρά σε όλους σας, από όλους εμάς εδώ. Δυστυχώς, ο καιρός δεν βοηθάει απόψε, όσο τους θεατές που έρχονται με τις ομπρέλες και τα διάβροχά τους, όσο και τους παίκτες. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν δείχνει να τους πτωεί, καθώς η μένα από την κερκίδα και η ιδέα από τον αγωνιστικό χώρο είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους. Η διάθεση όλων είναι πολύ καλή. Και αυτό είναι που τελικά έχει σημασία. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας Αθήνα. Το μάτς ξεκινάει. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει ένα σουτ. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έκοψε την πάσα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή και προσπαθεί να σουτάρει. Η μπάλα είναι μέσα! Άψογη εκτέλεση με σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Πολύ κρύο αίμα αυτός ο παίκτης. Δεν άφησε τον goalkeeper να τον επηρεάσει καθόλου. Εκτέλεσε και άψογα. Όπως το έχει σχεδιάσει. Ξανά ισόπαλο το σκορ. Τους αξίζει ένα μπράβο, πραγματικά. Κατάφεραν και αντέδρασαν αμέσως στο χτύπημα που δέχτηκαν πριν από λίγο. Ίσως και ο αντίπαλος βέβαια να επαναπάθηκε μετά τον γκολ, αλλά ας πρόσεχε. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Ο παίκτης έκανε μια όμορφη κούρσα προς την μπάλα, αλλά μάλλον δεν είχε αρκετές δυνάμεις για να βγάλει και το σούπερ. Ωραία πάσα. Συνέχεια με πλάγιο. Πάνε καλά με την κατοχή της μπάλας. Αλλά κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Τη στέλνει μακριά.
Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Στέλνει απευθείας μπροστά. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει, τσουτάρει προς το τέρμα. Και μέσα! Και από τού και πάλι, κεφάλι στο σκορ. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Κατάφεραν να πάρουν τα ημεία του μάτς, έχοντας πετύχει ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό τους. Είπα. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Βάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Νομίζω είναι ένα εύκολο προβάδισμα. Με βάση και την εικόνα του πρώτου 45 λεπτού, θα έλεγα δεν έχουν εξασφαλίσει τίποτα ακόμα. Μπορεί να έχουμε ανατροπές στο σκορ, γι' αυτό πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Έχουμε ήδη δει 3 γκολ, με το σκορ να είναι στο ημίχρονο 2-1. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Τη διώχνει μακριά. Προχωράει μόνος του. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ναι, πέρασε η παλιά. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Τη στέλνει πολύ μακριά. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Όχι, δεν πέρασε. Η άμυνα ήταν σε ετοιμότητα και έκοψε. Επιχειρεί το σουτ. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Αυτό δεν το βλέπεις και συχνά. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή του. Δεν συγχωρείται αυτό.
στο πλάγιο δεν επιτρέπεται τέτοιο σφάλμα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Προωθεί την μπάλα, χτυπάει με τη μία. Το πέτυχε! Ω, τα κατάφεραν. Πλέον το momentum του παιχνιδιού ανήκει σε αυτούς. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει, θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθέα αντικαταστάθηκε. Έχουμε ισοπαλία για άλλη μία φορά. Αυτό κι αν ήταν το νοτική ένεση για το ηθικό τους. Για να δούμε τώρα, θα πάνε και για την νίκη. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Πλέον στένεψαν τα περιθώρια για αυτούς και οι αντίπαλοι ταμπουρώνονται για τα καλά πίσω. Θα το καρφώσει. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Είναι επικίνδυνος εκεί. Ο διαιτητής φυρίζει. Είχαμε ισοπαλία εδώ. Κανείς δεν μπορούσε να καταφέρει το τελικό σου. Καθώς η ολοκλήρωση των προσπαθειών απογοήτευσε. Μάλλον θα πρέπει να νιώθουν ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ενώ σε πολλά σημεία είχαν τον έλεγχο του αγώνα, τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι γι' αυτό και φυσιολογικά έχασαν το παιχνίδι. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.